Σήμερα θα φτιάξουμε ένα δέντρο. Θα δούμε πώς είναι όλη η διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε ένα τυχαίο δέντρο. Τυχαίο δέντρο λέω γιατί τα περισσότερα δέντρα έχουν μια τυχαία διάταξη, εκτός από συγκεκριμένα όπως είναι ας πούμε τα έλατα, τα κυπαρίσια, μια ιτιά που έχει ένα συγκεκριμένο τύπο δέντρου. Περισσότερα έχουν μια τυχαία διάταξη, έτσι όπως τα γνωρίζουμε. Εδώ τώρα για να κάνουμε το δέντρο μας θα χρειαστούμε ένα καφέ σκούρο, για αυτούς που ξέρουμε τα χρώματα έτσι τα βασικά τους, για αυτούς που έχουμε λίγο ασχοληθεί με το θέμα της ζωγραφικής, ας πούμε μία όμπρα ψημένη για να καταλαβαίνουν τι λέμε. Κάνω μία γραμμή βασική πάνω στην οποία θα χτίσουμε το υπόλοιπο δέντρο μας. Βάζω τον κορμό. Στην ουσία οι πρώτες πινελιές είναι αυτό, ότι βάζω τον κορμό και τα κλαδιά. Γεμίζω δηλαδή μια επιφάνεια. Με αυτό το σκούρο καφέ, την όμπρα δηλαδή την ψημένη. Το δέντρο δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες γραμμές. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε, να το κάνουμε όπως θέλουμε. Αφού βάλουμε το κορμό και τη βάση του, μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε μετά επιμέρους τα κλαδιά. Μπορούμε να κάνουμε κλαδιά πιο μεγάλα, πιο χοντρά, πιο λεπτά. Στα δέντρα υπάρχουν όλα τα μεγέθη των κλαδιών. Αλλά αυτό το παρατηρούμε και στα φύλλα. Βλέπουμε ότι έχει μικρά φύλλα, μεγάλα φύλλα. Το ίδιο δέντρο. Αναλόγως και την ηλικία των κλαδιών που υπάρχουν πάνω στο δέντρο. Φαντασία μπορούμε να την διαθέσουμε, τη φαντασία μας, ώστε να φτιάξουμε τα κλαδιά συνήθως όπως μας έρθει εκείνη την ώρα, είναι και το πιο ωραίο, γιατί είναι αισθηκτοδός το σχέδιο, μας βγαίνει δηλαδή καθαρό από το μυαλό μας.
Το εμπλουτίζω τώρα σιγά σιγά, βάζοντας πολλά κλαδιά. Αφού έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, μπορώ να βάλω και πολύ λεπτά κλαδιά στα τελειώματα των κλαδιών. Βάζω και τα ψηλά τα κλαδάκια, τα οποία πάντα υπάρχουν. Και είναι και αυτό που νοστιμεύει τη ζωγραφική μας, τα ψηλά τα κλαδάκια δηλαδή, στο δέντρο ειδικά, του δίνουν μια πιο αληθοφανή εικόνα. Είναι διασκεδαστικό αρκετά. Η ζωγραφική είναι ένα χόμπι δημιουργικό. Ποτέ ο χρόνος μας δεν πάει τζάμπα που λέμε, γιατί κάτι πάντα φτιάχνουμε. Ακόμη και να μην αρέσει σε εμάς, μπορεί σε κάποιους άλλους να αρέσει αυτό που θα δούνε, που φτιάξαμε. Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τα κλαδάκια μας με πιο μικρά κλαδιά, τα τελειώματα που λέμε. Όσο πιο πολλά βάζουμε, τόσο πιο ωραίο γίνεται το δεντράκι μας. Και το έφτασα σε αυτό το σημείο. Λέω τώρα, έτσι όπως το βλέπω, στον κορμό να το κάνω λίγο πιο φαρθή, για να κάνουμε εδώ τα ανοιγματάκια, τα οποία είναι ωραία να τα δείτε, πώς φαίνονται. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πρώτα ανοίγματα. Τα πρώτα ανοίγματα είναι το φως που έχει ο κορμός από την πλευρά που φωτίζεται. Δηλαδή εμείς τώρα ας πούμε ότι θέλουμε να το φωτίσουμε από την αριστερή μεριά το δέντρο. Άρα από την αριστερή μεριά του δέντρου, έτσι όπως το βλέπουμε, θα είναι περισσότερο φωτεινό, από εδώ δηλαδή, όπως και αυτό το κλαδί από εδώ θα είναι περισσότερο φωτεινό, και η δεξιά μεριά του δέντρου θα είναι περισσότερο σκούρη. Άρα, παίρνουμε λίγο όχρα, στην ουσία μια σιένα ανοιχτή, έτσι για όσους έχουν ασχοληθεί λίγο με τα χρώματα. Την οποία μπορεί να είναι και σε διάφορες, με διάφορους χρωματισμούς και διαβαθμίσεις. Μια έτσι γενική ανοιχτή σιένα είναι ό,τι πρέπει. Ας το πούμε έτσι για τους μη μοιημένους, μία όχρα. Φωτίζουμε τώρα τα κλαδιά και το κορμό από την αριστερή τους μεριά, όπως είπαμε, γιατί είπαμε από την αρχή ότι θα φωτίσουμε το δέντρο, το φως πέφτει τελικά από την αριστερή μεριά, άρα η αριστερή μεριά θα είναι πιο φωτεινή, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Συνεχίζουμε. Την δεξιά μεριά, αυτήν από εδώ δηλαδή, την αφήνουμε λίγο πιο σκούρη, για να μας δίνει, να μας δώσει
την εικόνα ως αυτή την κυκλικότητα που θέλουμε στη μορφολογία του δέντρου. Κάνουμε διάφορες έτσι συναρπαστικές γραμμές πάνω στον κορμό, στο τελείωμα του κορμού εδώ, ώστε τα δέντρα έχουν έτσι μέσα πολλές τρυπούλες, πολλές φλούδες, πολλά ανοίγματα, κλειστά σημεία, πολύ σκούρα σημεία, ανοιχτά σημεία, ακόμη δηλαδή και στην πλευρά του δέντρου που είναι πιο ανοιχτή, που είπαμε θα τη φωτίσουμε από αριστερά, ακόμα και σε αυτή την περιγιά θα αφήσουμε μερικά σκούρα μέσα, δεν θα το καλύψουμε όλο με φως, για να φαίνεται πιο πραγματικό. Αυτό είναι που λέμε το πρώτο φως του δέντρου και των κλαδιών. Στα κλαδιά δεν βάζουμε τέρμα πάνω πολύ φως, γιατί θα καλυφτούν και λίγο με τις φυλλωσιές, οπότε το πολύ πολύ θα χαθεί. Τώρα, αφού έχω κάνει αυτό το σημείο, πλέον να βάλω ένα πιο ανοιχτό φωτάκι και να τελειώσω με τον κορμό. Θα πάρω το λεπτό το πινελάκι. Μέσα στη σιένα, την ανοιχτή δηλαδή, έβαλα λίγο όχρα, περισσότερη, και περισσότερο άσπρο. Μου βγήκε ένα χρώμα, έτσι να το πούμε λίγο, σαν τη σάμου, να πούμε κάπως έτσι, αρκετά φωτεινό. Με τη σιένα και την όχρα και το άσπρο. Εδώ φωτίζω γύρω γύρω από το σκούρο αυτό το σημείο για να δώσω εδώ μέσα λίγο βάθος. Βάζω μερικά ακόμη φωτάκια. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, μπορούν όλοι να το προσπαθήσουν. Μπορεί στα πρώτα να μην το βγάλετε πολύ καλό, στα δεύτερα, τρίτα, τέταρτα, δέκατα μπορεί να τα καταφέρετε καλύτερα και από μένα. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πολύ. Γιατί όπως είπα και πριν είναι ένα δημιουργικό χόμπι, φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου, πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι το έχω φτάσει σε ένα σημείο που λέω ότι ο κορμός και τα κλαδάκια ας πούμε ότι τελείωσαν. Προχωράω τώρα να κάνουμε ένα χρώμα στη φυλλωσιά. Να βάλουμε δηλαδή τη φυλλωσιά μας. Φυλλωσιά, κατά γενική ομολογία, είναι πράσινη. Άραγε, επειδή είπαμε ότι θα φτιάξουμε τα χρώματα μόνοι μας, παίρνουμε λίγο κίτρινο και λίγο μπλε και κάνουμε ένα πράσινο. Όμως, για να μην το κάνουμε πράσινο πολύ του γρασιδιού, βάζουμε μέσα και λίγο κόκκινο, μια πρόσμιξη, ώστε να μας βγει ένα σκούρο πράσινο. Και αρχίζω και βάζω τη φυλλωσιά. Αναλόγως πόσο πυκνό θέλω να το κάνω τη φυλλωσιά. Ας πούμε ότι έβαλα μία εκεί, βάζω ένα κλαδί έτσι ωραίο εδώ, βάζω και ένα εδώ,
Βλέπετε ότι αρκετό μέρος των κλαδιών και, και μέρος μικρό του κορμού μπορεί να χαθεί από τη φλουσιά. Δεν πειράζει όμως, θα χαθεί, δεν μας ενοχλεί. Τώρα θα βάλουμε το επόμενο φως στη φλουσιά μας, που είναι από το πράσινο αυτό που έχουμε βάλει, λίγο πιο ανοιχτό. Βάζω μέσα κίτρινο, δηλαδή, σε αυτό το πράσινο που έχουμε βάλει, στις κορυφές της φυλλωσιάς. Δεν το βάζω σε όλη τη φυλλωσιά, βλέπετε, πάνω-πάνω, ώστε τα κάτω μέρη της φυλλωσιάς να φαίνονται πιο σκούρα, το βλέπετε. Μπράβο. Και αφού έχω βάλει αυτό, θα βάλω ακόμη μία διαβάθμιση, πιο ανοιχτό λίγο, με την πρόσμιξη λευκού, ακόμη πιο πάνω στη φυλλωσιά. Για να φανεί ακόμη πιο ζωηρή η αντίθεση των ανοιχτών φύλων με το σκούρο. Αφού το έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, θα βάλω και μερικά κλαδάκια στο τελείωμα, τα οποία τα έχω καλύψει με τις φυλλωσιές, όχι όμως παντού, τώρα θα δείτε τι εννοώ. Το βάζω από κάτω το κλαδάκι και προς τα πάνω βγαίνει μια μυτούλα, έτσι για να φαίνεται ότι είναι διακεκομένο μέσα από, από τη φυλλωσιά το κλαδί. Και το κάνει πιο αληθοφανές το δέντρο μας. Βάζω και μερικά ακόμη κλαδάκια, τώρα που έχω έτοιμο το χρώμα. Και νομίζω ότι το έχω φτάσει σε ένα σημείο που το δέντρο στέκεται. Βάζω και μία υπογραφή εδώ, γιατί ως γνωστόν πάντα πρέπει ο καλλιτέχνης να υπογράφει τα έργα του. Και τελειώσαμε.